είναι άμα να σου σκάσει που λέγαμε παλιά. Άμα θυμάστε την τιμή αγοράς του ΠΑΟΚ. Ελάχιστη. Ναι. Ελάχιστη. Είπα, μιλάμε τώρα για κάτι 1500 λίρες. Δεν θυμάμαι. Λιγότερο ίσως. Ήταν πιο ακριβό, ήταν αγορασμένο κάποιο άλλο άλογο. Θυμάσαι ότι είχε φέρει ματζουράνα και αυτά. Όχι. Ποιο ήταν, να δεις, ένα ακόμη το οποίο είχε αγοραστεί πολύ πιο ακριβά από τον ΠΑΟΚ. Ήταν διπλάσια η τιμή του. Αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν όλα τα λεφτά. Αν κάνεις ένα γκάλωπ εκεί μέσα στην εξέδρα, Γιάννη, ποιο ήταν το καλύτερο άλογο που πέρασε από τον υπόδρομο? Ο ΠΑΟΚ θα σου πω. Ναι, το 80% θα σου απαντήσουν ΠΑΟΚ. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ. Τι θα σου πω. Εντάξει, και ανάλογα την ηλικία θα πιάσεις, έτσι. Γιατί το καλύτερο, και βέβαια και ανάλογα τι target group θα πιάσεις. Γιατί το καλύτερο άλογο είναι αυτό που σε πληρώνει. Εκτός και αν πιστεύεις ότι μετά τον ΠΑΟΚ έχουν έρθει πολλοί, πολλοί οπαδοί του σπορ μετά εποχής ΠΑΟΚ, νεότεροι. Και ο Αθήνιαν Πρινς βέβαια αλογάρα, έτσι. Που νίκησε και τον ΠΑΟΚ και αυτός ήταν... Τον νίκησε με διαφορά κιλών μεγάλη, ναι, ναι, την ημέρα που ο ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι, έσπασε το πόδι του. Έτσι. Αλλά και αυτός μεγάλο άλογο. Πολύ μεγάλο άλογο. Αλλά πρέπει πάντοτε να υπάρχει και το αντίπαλο δέος για να μπορεί να κάνει κούρσες. Δηλαδή, αν υπάρχει μόνος του ένας και τρέχει, δεν κάνουμε δουλειά. Πρέπει να έχουμε κι άλλον έναν ή άλλους δύο ή παραπάνω. Για να... Έτσι είναι. Και ο ΠΑΟΚ ήταν μεγάλος και ο Αθηνίαν Πρινς, χωρίς αμφιβολία, και αυτός είχε πολλά προβλήματα. Αλλά ήταν εποχή. Τώρα δεν είναι. Μιλάμε για εποχή που συνεγκλώνησε. Όποτε έτρεχαν αυτά τα λόγα, γινόταν επιστράτευση. Και βλέπεις όμως ότι στην υποπαραγωγή ο Αθήνα Πρινς βγήκε καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έδωσε τίποτα το ιδιαίτερο. Ναι, και ο Μαραντόνα ήταν σούπερ παίκτης και ο Πελέ, αλλά από προπονητική δεν τα πήγανε, ναι, καλά. Έτσι. Λοιπόν, εδώ το νούμερο 4, House Captain, από τον Captain Gerard και την Dalmuji. Πρώτον Σάρτ εδώ. Ετοιμάζονται οι αναβάτες. Εδώ νούμερο 3, Ρέμινις, από τον Oasis Dream και τη Σέντνα. Εδώ. Παναγιώτης του λόγου με τους τρεις πάνω ύπους. Αυτός είναι. Εδώ House Captain. Εδώ είναι. Αυτή είναι η ιδιοκτήτρια του. Η ιδιοκτήτρια των Stars Racing. Το forecast 3-2-2,5, το 2-3-2-90. Παναβάνω forecast 3-2-2,5, 2-3-2-90. Ακολουθεί το 3-4-10-30, το 2-4-13. Εδώ Hillals Gold. Και βγαίνει στο στίβο. Μπρότον Σάρτ. Το σύνθετο 2x1 4,10, 3-1 4,5. Το 2-2 4,60, το 3-2 4,70. Το 2-5 7,90, το 3-5 6,5. 1-2 και 5 στη συνέχεια για τα σύνθετα με την επόμενη υποδρομία. Dumbarton Rock, Αλμάχη και Winter Goldway. Εδώ House Captain και εδώ Hillals Gold. Όλοι στο στίβο. Αυτό που πρέπει να πούμε ότι εδώ ξεκινά και το σκορ Γκανιάν 4. Σε λίγο θα μάθουμε και το συνολικό παιχνίδι στο σκορ Γκανιάν 4.
πάνω από 12.000 έκλεισε το σκορέξι. Με, αν όχι όλα, σχεδόν όλα τα δελτία να συνεχίζουν. Με Λιουάμι και Ζάρκο στα δύο πρώτα σκελή. Λοιπόν, εδώ, Ρέμινις. Ο πικ 3 1,45. Ο Ρέμινις 4,20. Ο House Captain 7,20. 4,20 τον Κανιάν. 4,20 τον Κανιάν, ο Ρέμινις. Το Forecast λέει 2,40. Μάλιστα. Το 3-2. Το σκορ Κανιάν 4 πάνω από τις 5.000 ευρώ. Εδώ Hillars Gold. Εδώ είναι η ιδιοκτήτρια των Stars Racing, του House Captain, με την Μπέντεν. Τρίλεπτο εκκίνησης, το βλέπετε, ανακοινώνεται και εδώ στον υπόδρομο του Μακοπούλου. Το forecast 3-2, 2,40, το 2-3, 3,10. Λοιπόν, ετοιμάζεται και το τραπέζι εκεί στον χώρο των απονομών. Τρία τα κύπελα. Και εδώ, Hillars Gold. Για να δούμε. Αν και οι πρωταγωνιστές είναι περισσότεροι, ή αν θέλεις αυτοί οι εμπλεκόμενοι, διότι είναι και ο υποκόμος. Συμβολή πάντα. Λέμε τώρα... Ασφαλώς, για τη συμβολή λέμε, μιας επιτυχίας. Στο Ντουμπάι δίνουν και σε κάθε κούρσα το κύπελο του υποκόμου. Και όταν το βλέπω ο Νικολακόπουλος, το έσβηνε. Και δεν πέρναγε ποτέ. Δηλαδή το άλογο που φαινόταν πιο καλό. Λοιπόν, μόλις έπαιρνε ο υποκόμος, δεν παίρναγε ποτέ. Από κοντισιόν, λες από εσύ κοντισιόν, τώρα πλέον. Ναι. Από κοντισιόν. Άρα, μάλλον κάτι κακό, κάτι δεν κάνανε καλά στο Ντουμπάι. Ναι, μόνο έτσι, που... μάλλον δεν βλέπουμε καλά την κοντισιόν, φαίνεται. Ο αγώνας δεν είναι μόνο το κομμωτήριο, όπως καταλαβαίνεις. Έτσι, είναι, ο αγώνας είναι και τα υπόλοιπα. Κυρίως τα υπόλοιπα. Βάτω! Λοιπόν, Pick 3 Reminis, House Captain, Hillars Gold, Broughton Sarts. Έτσι παίζονται κατά σειρά, 2, 3, 4, 5 και 1 στον Κανιάν. Για να δούμε, Pick 3 ή Ρέμινις. Το δίδυμο στο 1,36 αυτή τη στιγμή. Το φορκά στο 3, 2, 2,5, το 2, 3 κοντά στα 3. Και πάμε για την εκκίνηση. Λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση για το κύπελο ταχύτητος. Παίρνει θέση ο Pick 3. Αλλά και ο Ρέμινις. Τα δύο φαβορί πήραν θέση στο μηχάνημα εκκίνησης. Hillars Gold ο τρίτος. Έρχεται ο House Captain. Και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με τον Broughton Sart. Είναι πίσω το λόγο. Όλα έτοιμα. Κύπελο ταχύτητος. 5 συμμετοχές. 1200 μέτρα. Περιμένουμε τον αφέτη. Κάτι διαμαρτύρεται ο Κώστας Καποδίστριας. Τώρα είναι όλα έτοιμα. Και δίδεται η εκκίνηση του κυπέλου ταχύτητος. Και για να δούμε ποιος θα οδηγήσει. Έρχεται απ' έξω. Ο Ρέμινις στα πρώτα μέτρα θέλει να βγει μπροστά και πράγματι. Το νούμερο 3 Ρέμινις οδηγεί την υποδρομία. Από μέσα είναι το νούμερο 4 ο House Captain.
Ενώ έρχεται τώρα ο Χίλας Γκόλτ απ' έξω και περνάει αυτός δεύτερος. Ρέμινις και Χίλας Γκόλτ, house captain και pick 3 στην τελευταία θέση έχει μείνει ο πρώτος σαρ. Περάσαμε τα 800 με το Ρέμινις να ανοίγει το ρυθμό, να φτιάχνει μια διαφορά περί τα 2 με 3 μίκια από τον Χίλας Γκόλτ που τον ακολουθεί στη δεύτερη θέση, ενώ ο pick 3 αρχίζει και πιέζεται λίγο μετά το ύψος των 600 μέτρων. Στο βιράζ ο Ρέμινις θα μπει με διαφορά, έρχεται πλέον ο pick 3 και τον καταδιώκει στη δεύτερη θέση. Ρέμινις και pick 3, ενώ ανεβαίνει και ο Μπρότον Σάρτ. Ο Ρέμινις και ο pick 3 στα τελευταία 300 μέτρα, με τον pick 3 να έχει πιάσει πολύ δυνατό ρυθμό και να θέλει να κλείσει την ψαλίδα του Ρέμινις στο ύψος των 200. Ρέμινις έχει μια διαφορά, pick 3 θα κάνει την τελευταία προσπάθεια. Ρέμινις δείχνει πάρα πολύ δυνατός για να χάσει. Δεν θα χάσει, Ρέμινις στο κύπελο ταχύτητος. Pick 3 στη δεύτερη θέση, τρίτος ο Μπρότον Σάρτ, στην τέταρτη θέση ο Χίλας Γκόλτ. Και σε απόσταση θα τερματίσει, τώρα θα τον δείτε, ο House Captain. Ρέμινις, κεφάλι και τέρμα. Οι τρεις σύρποι του Παναγιώτη Θεολόγου, του προπονητή, στις τρεις πρώτες θέσεις. 3, 2, 1, 5 και 4. Λοιπόν, 3, 2, 1. Με τον προπονητή Παναγιώτη Θεολόγου να κάνει εδώ το hat-trick. Ρέμινις, αυτό που του έκανε ο Δημητσάνης ήταν αυτό που του έδωσε και την νίκη. Άνοιξε το ρυθμό δηλαδή, πήρε το, έφτιαξε διαφορά εναντί του pick 3, προσπάθησε να την κλείσει ο pick 3, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα μείνει δεύτερος στο κύπελο ταχύτητος. Αν μπορούσε να βρει κανείς κάτι που ζημίωσε τον pick 3, είναι το αρχικό κλείσιμο που θέλησε να ακολουθήσει τον ομοπροπόνητο στα πρώτα μέτρα, αλλά μία από μέσα ήρθε απ' έξω ο κύριος ο Χίλας Γκόλτ, ο οποίος τον ανάγκασε να πιάσει. Εδώ δείτε και πάλι, ενώ έρχεται ο Ρέμινις και περνά, από μέσα είναι ο house captain. Θέλει ο pick 3 Αγαπητέ μου Παναγιώτη Σγουρίδη, για να σε ψηφίσει κάποιος πρέπει πρώτα να του πεις 5 πράγματα. Όταν του τα λες και τον πείθεις, δεν τον αφήσει να ρεπριζάρει. Όποια επαφή θα μπορούσε να έχει με τον πρώτο. Ο πρώτος βέβαια ανοίγει και το ρυθμό, δεν έχει κανένα λόγο να μείνει να τους περιμένει για να κάνει finish μαζί με τον pick 3. Είναι αυτό που λέμε δια της φυγής. Και από εδώ και πέρα που αρχίζει και ανεβάζει το ρυθμό ο pick 3, έχει φτιάξει μια διαφορά ο Ρέμινις, ξεκούραστη. Φρεσκάρισε για Γιάννη Αβίση, ήταν ένα τετρακοσάρι, ένα ενδιάμεσο, μετά που την ήταν αρχική χαλαρό. Πίεση που φρεσκάρισε, έτσι ώστε στο τέλος να έχει τη δύναμη να ανταποκριθεί και να ξεκολλήσει λίγο. Λοιπόν, 3-2-1. Στο κύπελο ταχύτητος 4 και 5. Συγγνώμη, 5 και 4. 3, 2, 1, 5 και 4. Λοιπόν, εδώ είναι ο Ρέμινις με τον Παναγιώτη Δημητσάνη που γράφει δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Κάνει το σύνθετο εδώ, Ζάρκο με Ρέμινις. Ρέμινις από τον Oasis Dream και τη Σέντνα. Αναβάτης ο Παναγιώτης Δημητσάνης, προπονητής ο Παναγιώτης Θεολόγου, ιδιοκτησία της εταιρείας Ιππωάτικα ΑΕ. Του κυρίου Βάσου Οδυσσέως. Ακόμη μια φορά η κούρσα. Περιμένουμε να δούμε και το χρόνο που σημείωσε ο Ρέμινις. 12.30. Εκεί στο 13 το βλέπω. Στο 13. Ναι, κάπου εκεί. Δεν ξέρω Γιάννη, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει δυνατή κούρσα. Αν δεις τα House Captain, ας πούμε, εγκατέλειψε στο τέλος. Πολύ δυνατή κούρσα. House Captain, δεν ξέρω, εύχομαι να μην έχει παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, γιατί από ένα σημείο και μετά ο αναβάτης του εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια. Να, από εδώ και πέρα, δηλαδή, αν δεις, ο House Captain είναι... έχει εγκαταλείψει ο αναβάτης κάθε προσπάθεια.
Εδώ είναι ο ιδιοκτήτης του Ρέμινης. Εδώ είναι ο Ρέμινης, τον Παναγιώτη Μητσάνη, ο υποδρομιάρχης μαζί με τον κύριο Οδυσσέος. Ένα ακόμη τελευταίο replay με το κύπελο ταχύτητος. Περιμένουμε πάντα να ξεκινήσει και η διαδικασία απονομής. Και μέχρι να συμβεί αυτό και πριν πάμε στη συνέντευξη, Γιάννη Τύπες, όχι, δεν θα είναι κοντά στο 13. 1-11-43 λοιπόν ο Ρέμινης. 1-11-43, 1-11-72 ο Πικθρή, 1-12-56 για τον πρώτον σάρτ. 3-2-1-5-4. Βάσια. Βάσια κάτω από το 1-11,5 ο νικητής. Ο κύριος Θεολόγου είναι μαζί μας. Συγχαρητήρια. Πολύ σημαντική κούρσα. Κλασική κούρσα. Και εσείς 5 συμμετοχές, οι 3 ήταν δική σας. Ναι, ωστόσο, ναι. Μεγάλη νίκη. Ακολουθείτε διαφορετική προπόνηση από ότι των άλλων, από τις άλλες κούρσες. Σας είπα και την άλλη φορά ότι ο κάθε προπονητής έχει τον δικό του τρόπο προπόνησης για το κάθε του άλογο. Το κάθε άλογο θέλει και διαφορετική προπόνηση. Αναλόγως για την απόσταση, πράττει. Γι' αυτό λοιπόν το κάθε άλογο κάνει τη δική του προπόνηση. Ήταν αναμενόμενη αυτή η νίκη, πιστεύατε κάποιο περισσότερο, κάποιον ύπο περισσότερο? Όχι, περίμενα για το πρώτο άλογο αυτό που ήρθε και το δεύτερο που ήρθε, γιατί και τα τρία δικά μου ήρθαν τα πρώτα τρίτα. Τα περίμενα έτσι. Εντάξει, διαφορετική έπαιζε η άφηξη. Ήταν και δύο άλογα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την αναμνηστικές φωτογραφίες με τον νικητή Ρέμινης. Λοιπόν, ο κύριος Δημητσάνης είναι μαζί μας. Συγχαρητήρια. Φάνηκε, νομίζω, ορίστηκες πολύ. Ωστόσο, ποιος κουράστηκε περισσότερο, εσύ ή ο ύπος? Νομίζω ότι εγώ κουράστηκα περισσότερο. Ψυχική κούραση, υπήρχε το άγχος. Γιατί όσο να είναι μια κούρσα μεγάλη, είναι ταχύτητος, το παραμικρό λάθος μπορεί να σου στοιχήσει. Εντάξει, αποδείχτηκε λίγο πιο εύκολη η νίκη από ό,τι θα περίμενα. Τα λόγα ήταν σε τρομερή κατάσταση. Είναι οι δύο βασικοί αντίπαλοι, θα έλεγα, που συναντιούνται συνέχεια. Νομίζω ότι η απόσταση τον ευνόησε, λόγω ότι δεν είχε και πολύ και άλλα πιο γρήγορα άλογα, ώστε ο ρυθμός να είναι πολύ πιο δυνατός και στο τέλος να κουραστεί και να έρθει ο Big 3, που ήταν ο βασικός αντίπαλός μου, και να διεκδικήσει την κούρσα. Σε μια κλασική κούρσα, αλλά και μετά από τόσες νίκες που έχεις εσύ ως αθλητής, τι είναι αυτό που σε εξετάρει περισσότερο, η νίκη ή το χρηματικό έπαθλο? Μετά από χρόνια, σίγουρα είναι και τα δύο. Στην αρχή, στην καριέρα του κάθε αναβάτη, είναι σίγουρα οι νίκες. Θέλει να ανέβει στον κόσμο του υποδρόμου, επαγγελματικά, ηθικά. Όλα και από εκεί και πέρα έρχονται και τα οικονομικά μετά. Σίγουρα. Πάντως έκανα και το σύνθετο στο ταχύτητο, γιατί είχα πάρει και το περσινό. Εύχομαι να κάνω και την επόμενη χρονιά το ίδιο. Πόσα έχει πάρει τελικά? Ευχόμαστε και εμείς. Πόσα έχει πάρει, λοιπόν, Βάσια, για ρώτησε τον. Πόσα έχει πάρει? Ακριβώς, ωραία. Και ποιο θυμάται ερώτηση, περισσότερο? Ποιο θυμάσαι περισσότερο από αυτά που έχεις πάρει συνολικά? Και πόσα είναι, μπορείς να τα ρυθμίσεις, φαντάζομαι. Δεν τα θυμάται. Πόσα κύπρα ταχύτητος έχω πάρει? Δεν τα θυμάται. Δεν τα θυμάσαι. Πάντως σίγουρα ήταν του Ιάλιου, ήταν φοβερό ταχύτητος. Ήταν το Strider Force, τρομερή κούρσα.
Και δεν ξέρω και ποια άλλα μπορώ να πω να θυμηθώ. Και δεν ξέρω για το Φάληρο, αν μπορούμε να θυμηθούμε και οι πιο παλιοί από. Να υπάρχει το αρχείο. Σίγουρα. Κάθε χρονιά νομίζω ότι είναι και διαφορετική, γιατί είναι και διαφορετικά τα άλογα. Είναι συγκυρίες που ταιριάζει εκείνη τη μέρα να είναι και τα άλογα καλά και εσύ να είσαι σε καλύτερη φόρμα μπορείς να είσαι. Ωραία, σε αφήνουμε γιατί έρχεται και άλλη απονομή φυσικά αλλά και άλλη υποδρομία. Εδώ λοιπόν το μέλος της Επιτροπής Υποδρομιών ο κύριος Νικόλαος Κανελόπουλος δίνει το κύπελο στον κύριο Βάσο Οδυσσέως. Εδώ ο Chief Operations Officer της υποδρομής ΑΕ, ο κύριος Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, δίνει το κύπελο στον προπονητή, τον Παναγιώτη Θεολόγου. Και ο αναπληρωτής, διευθυντής της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος, ο κύριος Πέτρος Ζαφύρης, δίνει το κύπελο στον Παναγιώτη Δημητσάνη, που κατέκτησε ακόμη ένα κύπελο ταχύτητος. Λοιπόν, εδώ τα κύπελα. Οι αναμνηστικές φωτογραφίες για την νίκη του Ρέμινης, ένα προϊόν από τον Oasis Dream και τη Σέντνα. Παναγιώτης Δημητσάνης ο αναβάτης, Παναγιώτης Θεολόγου ο βασικός υπέτειος για αυτή την νίκη και βεβαίως ο κύριος Βάσος Οδυσσέως εδώ που συνομιλεί με τον κύριο Αλεξόπουλο. Γιατί άλλο, για τα υποδρομιακά. Τόσα χρόνια, δεκαετίες. Κύριος Οδυσσέος, μεγάλος αιμοδότης στο άθλημα των ελληνικών υποδρομιών. 40 και πλέον χρόνια. Μεγάλος επενδυτής θα έλεγα εγώ. Αιμοδότης. Γιατί ο χαρακτηρισμός του αιμοδότη συνήθως ταιριάζει στο παίκτη. Ναι, αλλά είναι και αιμοδότης. Άμα δεν δίνει και ο ιδιοκτήτης του ΣΥΠΟΥ, δεν γίνονται υποδρομίες.